δική τους εκδοχή για το χρονικό της απαγωγής Λεμπιδάκη και το βαθμό εμπλοκής που αποδέχονται είτε όχι, παρουσιάζουν στις απολογίες τους οι 12 κατηγορούμενοι που βρίσκονται στο εδόλιο. Οι έντονες αντιδράσεις από τον πρώτο κατηγορούμενο, το 44χρονο ιδιοκτήτη της μάντρας αυτοκινήτων, όπου εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε από αστυνομικούς ο κριτικός επιχειρηματίας όταν πιέστηκε από τους δικαστές, έδωσε τον τόνο στη σημερινή διαδικασία. Εάν επρόκειτο αυτός ο οποίος εκβιάζεται στο παρελθόν ή και στον παρόντα χρόνο, να αποκαλύψει ποιος τον εκβιάζει και ποιο είναι το αντικείμενο του εκβιασμού, τότε δεν θα είχε νόημα ο εκβιασμός. Η δημοσιότητα δεν καλύπτει τον εκβιαζόμενο στην πορεία του χρόνου. Όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητος, τότε η αντεκδίκηση μπορεί να έρθει αβίαστα και σε κατάλληλο χρόνο. Ο κατηγορούμενος κάνει λόγο για εκβιασμό και απειλές τις οποίες υπέκυψε για να εμπλακεί στην τελευταία φάση της απαγωγής, σκιαγραφώντας τη συμμετοχή σε κυρίαρχο ρόλο ενός επικίνδυνου κακοποιού, ο οποίος, όπως είπε, εμφανίστηκε στη Μάντρα λίγες ημέρες πριν την επιχείρηση της αστυνομίας με σκοπό να εξαφανίσει τον Μιχάλη Λεμπιδάκη. Υπάρχει τεράστιος φόβος. Δεν φοβάμαι μόνο τον ίδιο, αλλά και αυτούς που του δίνουν εντολές. Έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν μιλάει ο κύριος Λεμπιδάκης? Έχουμε αντιληφθεί τι ξέρει και τι δεν λέει ο κύριος Λεμπιδάκης. Σας λέει κάτι αυτό και για μένα? Κύριε Λεμπιδάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι προσπαθούσε να βοηθήσει, έτσι? Θεωρώ ότι μαζί με τον κύριο Λεμπιδάκη, θύμα της υπόθεσης είναι και ο εντολέας μου. Θεωρείτε ότι ο κύριος Λεμπιδάκης φοβάται τα ίδια πρόσωπα με τον κύριο? Δεν το γνωρίζω. Αναφερόμενοι στην προσπάθεια των δικαστών να πείσουν τους κατηγορουμένους ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για να μιλήσουν, αν όντως έδρασαν για λογαριασμό άλλων στη διάρκεια της απαγωγής, οι συνηγοροί τους επέμειναν στο καθεστώς του φόβου, αλλά και πιθανώς της άγνοιας, καθώς σε ανάλογες υποθέσεις, όπως ανέφεραν, υπάρχουν στεγανά. Ο εντολέας μου περιμένει εναγωνίως τη στιγμή που θα απολογηθεί. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει, να εξηγήσει προς το δικαστήριο, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Κάποια πράγματα τα οποία οι κατηγορούμενοι ή ο δικός μου εντολέας φαίνεται να μην αποκαλύπτει, ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην γνωρίζει άλλα πρόσωπα. Θα πει αυτούς οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί του με απολύτως λογικό τρόπο και θα εξηγήσει αυτά τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή του. Τους έχει κατονομάσει ήδη και στην προανάκριση. Είναι εκ των κατηγορουμένων. Τώρα, βέβαια, φαίνεται λίγο από το δικαστήριο ότι κάποιοι μπορεί να υπήρχαν και εκτός από αυτούς που φαίνονται στο κατηγορητήριο. Παρ' όλα αυτά όμως ο δικός μου εντολέας δεν γνωρίζει, δεν τους γνωρίζει. Ποιοι μπορεί να είναι εγκέφαλοι, ποιοι ήταν οι εγκέφαλοι καταρχήν δεν μπορώ να γνωρίζω σε αυτή την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κατηγορητήριο, το δικαστήριο θα διαλευκάνει και θα αποδώσει τις ευθύνες εκάστου. Από εκεί και πέραν αυτόν εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιες κρίσεις αξιολογικής. Στη διάρκεια της συνεδρίασης απολογήθηκε ένας ακόμη υπάλληλος του 44χρονου που εμφανίστηκε οργισμένος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται άδικα στη φυλακή επί 1,5 χρόνο. Όπως υποστηρίζει, τα αποτυπώματά του βρέθηκαν σε μονοτική ταινία και διάφορα έγγραφα, καθώς ζούσε στη Σοφίτα πριν από τη μεταφορά εκεί του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Είναι αθώος και δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Είναι άδικη η εμπλοκή του και πιστεύω ότι το δικαστήριο θα το αντιληφθεί. Ακόμη απολογήθηκε και ο τελευταίος φρουρός του απαχθέντα επιχειρηματία, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης της μάντρας και ο άνθρωπος που τον επιστράτευσε, τάζοντάς του ότι θα πληρώσει τα χρέη του, προσπαθούσαν να απελευθερώσουν το τελευταίο διάστημα τον Μιχάλη Λεμπιδάκη.